Σημαντική τομή χαρακτήρισε την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup ο Υπουργός Εργασίας και Βουλευτής Μεσσηνίας Γιώργος Κατρούγκαλος σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο κ. Κατρούγκαλος σημείωσε ότι τα σημάδια που έρχονται στο μέτωπο της οικονομίας είναι θετικά, ενώ αναφερόμενος στους δείκτες και στους αριθμούς ανεργίας, είπε πως η χώρα μας δεν είναι πλέον η τελευταία στην Ευρώπη. Αυτή η απόφαση σε συνδυασμό με πρόσφατα θετικά σημάδια που μας έρχονται και από το μέτωπο της οικονομίας και από το μέτωπο της κοινωνίας, δείχνει πράγματι ότι πηγαιροχωρούμε σε μια νέα περίοδο. Για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΕΔ έπεσαν κάτω από τη συμβολική γραμμή του 1 εκατομμυρίου. Για πρώτη φορά με το 2011. Οι ροές απασχόλησης, δηλαδή η σχέση προσλήψεων-απολύσεων, το πρώτο τετράμινο ήταν η καλύτερη από το 2001. Δεν υπάρχουν λόγοι πανηγυρισμού φυσικά, όσο η ανεργία είναι στο τερατώδες 24%. Ήδη όμως υπάρχει αρκετή βελτίωση σε σχέση με το απόλυτο πικ του 27,5%. Ήδη σε ορισμένους δείκτες δεν είμαστε πια η χειρότερη χώρα στην Ευρωζώνη. Στην ανεργία των νέων, για παράδειγμα, που πάλι κανένας δεν έχει λόγο να πανηγυρίζει, είμαστε σε τερατοδός υψηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, για πρώτη φορά μετά από καιρό, η Ισπανία ξεπέρασε την Ελλάδα σε αυτό το θλιβερό δείκτη. Επιπρόσθετα μέτρα δεν θα υπάρξουν, σημείωσε ο Υπουργός Εργασίας. Δεν υπάρχουν έξτρα μέτρα. Υπάρχουν, κατά την εκτίμηση των εταίρων, εκκρεμότητες σε σχέση με ήδη ψηφιστέντα νομοσχέδια. Εμείς, με τις περισσότερες παρατηρήσεις των εταίρων, θεωρούμε ότι έχουμε ήδη ανταποκριθεί. Ορισμένα τεχνικής φύσεως μέτρα πρόκειται να ληφθούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα για να ολοκληρωθεί και τυπικά ο πρώτος κύκλος της αξιολόγησης. Η κυβέρνησή μας επιμερίζει τα βάρη δικαιότερα, είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, αντίθετα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Γιατί μας κατηγορεί ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή για ταξικό μίσος και στην πρόσφατη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για ταξικό πόλεμο? Παραδέχονται δηλαδή και αυτοί ότι αντίθετα με τη δική του στόχευση, που στην πραγματικότητα επιμέριζε τα βάρη οριζόντια στους πολλούς, η δική μας προσπάθεια να μοιράσουμε τα βάρη δικαιότερα συνίσταται στο να πάρουμε ελάχιστα, λίγα από τους πολλούς και πολλά από τους λίγους, αυτούς που έχουν ακόμα τη δυνατότητα να πληρώσουν. Αυτή είναι η ουσία και του φορολογικού και του ασφαλιστικού. Ο ΕΝΦΙΑ, είπε ο κ. Κατρούγκαλος, δεν είναι και ο δικαιότερος νόμος. Απέφυγε όμως να απαντήσει ευθέως για τα φετινά επιπλέον ποσά που θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Ο ΕΝΦΙΑ πράγματι δεν αποτελεί το δικαιότερο νόμο ως προς τα φορολογικά έσοδα. Δεν ήταν εύκολη η αντικατάστασή του. Ακριβώς γιατί η φορολογική νομοθεσία είναι από τη φύση της νομοθεσία η οποία πρέπει να αλλάζει σταδιακά και κατά το δυνατό, όταν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό από πλευράς κατανομής των βαρών αποτέλεσμα, να μένει και σταθερή. Γιατί δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση για τον ΕΦΙΑ, να πω ότι τελικά και ως προς αυτόν ισχύει ο γενικός χαρακτηρισμός που είπα προηγουμένως, ότι προσπαθήσαμε να πάρουμε λίγα από τους πολλούς και πολλά από τους λίγους. Λόγω της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, 6 εκατομμύρια νοικοκυριά θα πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ αυτή τη χρονιά. Και 1 εκατομμύριο νοικοκυριά ενδεχομένως να πληρώσουν περισσότερο. Άρα και πάλι η αναλογία αυτών που θα ωφεληθούν με αυτούς που θα επιβεβαιωθούν είναι περίπου ίδια με αυτή που ισχύει και για το ασφαλιστικό και για το φορολογικό. Ναι, αλλά συγγνώμη που διαμεταφέρεται όμως το όριο. Από 300.000 πήγε στο 200. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να κοιτάμε το τελικό αποτέλεσμα. Επειδή υπήρξε μια μάχη των αριθμών γύρω από τα αποτελέσματα του ασφαλιστικού, κοινοποιήσαμε πίνακες που δείχνουν τη σωρευτική επιβάρυνση της ασφαλιστικής και της φορολογικής μεταρρύθμισης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς τους πίνακες, για την πλειονότητα, σχεδόν για το 90% τόσο των μισθωτών όσο και των ελεύθερων επαγγελματιών και εμπόρων, το άθροισμα, η σώρευση αυτών των νέων μέτρων για τους πολλούς είναι πράγματι ελαφρυντική, δεν λέω ευεργετική, γιατί κακά τα ψέματα το κοκτέιλ των μέτρων εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο, αλλά πρέπει να συγκρίνουμε με το άμεσο παρελθόν.
Ερωτώμενος σχετικά με τις στηγόμενες επιστημονικές ομάδες και δίτους δικηγόρους που συνεχίζουν την αποχή από τα καθήκοντά τους, ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι είχε πρόσφατα συνάντηση με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Είδα τους συναδέρφους μου δικηγόρους, τον πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον πρόεδρο του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, τον πρόεδρο του Συλλόγου του Πειραιά και προέδρους συλλόγων της επαρχίας την προηγούμενη Τετάρτη. Τους είπα ότι ένα τμήμα των ετοιμάτων τους είχα προσπαθήσει να ενσωματώσω στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Μια βασική δέσμη μέτρων που αφορούν την κατοχύρωση ενός επαγγελματικού ταμείου που θα δίνει στο εξής επικουρική σύνταξη και εφάπαξ πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι πράγματι πολύ υψηλές ως σύνολο εισφορές που βαρύνουν τόσο τους δικηγόρους όσο και τους άλλους επιστήμονες, που φτάνουν αυτή τη στιγμή στο 38%, θα μπορούσαν να ισορροπήσουν στο 27%, 20% για την κύρια σύνταξη και 7% για την υγεία, που είναι αυτό που πληρώνουμε όλοι. Τους είπα ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θέλω τη συμμετοχή τους στη σχετική νομοπαρασκευαστική επιτροπή και τους κάλεσα επίσης να συμμετέχουν και στη διαπραγμάτευση ως προς αυτό το θέμα με τους εταίρους. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, σε θέματα που κινούνται εντός των μνημονιακών δεσμεύσεων, χρειάζεται πέρα από την νομοθέτηση με δική μας πρωτοβουλία να υπάρχει και μια σύμφωνη γνώμη της άλλης πλευράς. Μετέφερα λοιπόν αυτές τις προτάσεις στους συναδέλφους μου, έχουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες και περιμένω να δω τι θα απαντήσουν. Σε σχετική ερώτηση για το πότε θα γίνει η επανεκκίνηση της οικονομίας, ο Υπουργός Εργασίας είπε πως δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα, αλλά ο γνωστός κόφτης κάνει τη διαφορά ποιότητας των μνημονίων που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που υπέγραψαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Μέτρα του μνημονίου ήταν μπροστοβαρή. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή άλλα μέτρα από τα συμφωνημένα τον Ιούλιο που νεκρεμούν. Άρα, σε αυτό μπορώ να είμαι κατηγορηματικός. Μέτρα από τα ήδη συμφωνηθέντα στο πλαίσιο αυτού του αναγκαστικού συμβιβασμού του Ιουλίου δεν υπάρχουν. Σωστά έρχεται ο συνάδελφός σας και με ρωτάει. Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Έχετε δεσμευτεί όμως ότι αν δεν πιάσετε τους στόχους που συμφωνήσατε, τότε πράγματι θα πρέπει να δείτε τι θα κάνετε. Και έχετε συμφωνήσει μάλιστα και σε ένα αυτόματο μηχανισμό, τον περίφημο αυτό κόφτη, το συγκεκριμένο ρυθμιστή. Εκεί η απάντησή μου είναι η εξής. Εδώ φαίνεται η διαφορά της σχετικής ποιότητας του μνημονίου που γράψαμε εμείς σε σχέση με το μνημόνιο Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Τι πλεονάσματα προέβλεπε αυτό το μνημόνιο Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ? 4,5% το χρόνο. Σε αυτούς τους στόχους θα κρινόταν η οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν δεν έπιανε αυτούς τους στόχους θα έπρεπε να νομοθετήσει τα νέα μέτρα. Απέναντι σε αυτό το τερατώδες 4,5%, τι συμφωνήσαμε εμείς τον Ιούλιο? Για αυτό το χρόνο 0,5%. Για τον επόμενο χρόνο 1,75%. Για το 2017 3,5%. Ήδη σας θυμίζω, την προηγούμενη χρονιά είχαμε πλεόνασμα τη χρονιά της κρίσης, τη χρονιά των capital controls, τη χρονιά που είχαμε την μεγαλύτερη μάχη με τους δανειστές, είχαμε πλεόνασμα 0,7%. Δεν υπάρχει επομένως ζήτημα να πιάσουμε φέτος ή την επόμενη χρονιά το 1,75%. Το 3,5% είναι πράγματι μεγάλο. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι με την ανάκαμψη της οικονομίας και αυτός ο σημαντικότερος από το φετινό και από τον στόχο της επόμενης χρονιάς θα επιτευχθεί. Και ξαναλέω, συγκρίνεται ακόμα και το 3,5%, όχι το 0,5% το φετινό, με το 4,5% που ήταν η πάγια δέσμευση των μνημονίων, τα οποία προσπαθήσαμε τουλάχιστον να βελτιώσουμε.